Καλησπέρα φίλες και φίλοι από το Δημοτικό Στάδιο Βόσμου. Μια πολύ μεγάλη μέρα για την αθλητική της Βόσμου που γιορτάζει την απόλυτη επιτυχία όλων των εποχών. Την κατάκτηση του πρωταθλήματος, την κατάκτηση του κυπέλου και την κατάκτηση ανόδου στην γαμματική κατηγορία. Ήδη αυτή τη στιγμή η παρουσία του κόσμου είναι ανεπανάληπτη. Με γονείς και φίλους να είναι στις εξέδρες. Θα δείτε ωραίες στιγμές με πλάνα από τις εξέδρες, από τους παπάδες που συμμετέχουν σε αυτή τη γιορτή της Βόσμου και όλα τα ευχάριστα που θα ακολουθήσουν σε ένα πάρτι ατέλειωτο. Απολαύστε το. Που κόπιασαν για αυτή την ομάδα και κατάφεραν να την κάνουν πρωταθλήτρια και κυπελούχο. Συγχαρητήρια, ένα χειροκρότημα για αυτούς εδώ τους ανθρώπους, για τους προπονητές, για τους γιατρούς, για τους φυσιοθεραπευτές. Συγχαρητήρια, στην αρχή της σεζόν ελάχιστοι το πίστευαν. Αυτοί οι άνθρωποι όμως το πίστευαν και το πετύχανε. Καλησπέρα και από μένα. Για μένα είναι διπλή χαρά. Πρώτον, γιατί έχω περάσει από αυτήν την ομάδα, υπήρχα παίκτης πριν πολλά χρόνια. Και δεύτερον, γιατί μια ομάδα του Δήμου μας είναι αυτή που είναι πρωταθλήτρια. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και ειδικά σε μια ομάδα που για δύο χρόνια έκανε πρωταθλητισμό μακριά από την έδρα της. Από εδώ και πέρα όμως θα έχει αυτή τη φυσική έδρα. Αυτό εδώ το γήπεδο που νομίζω το καταφέραμε σιγά σιγά να το φτιάξουμε για να το σουλουπώσουμε όσο γίνεται καλύτερα και έχουμε ακόμα να κάνουμε πολλά πράγματα, αλλά η δέσμευσή μας είναι ότι θα γίνουν όλα όσα πρέπει για να μπορεί η ΑΕ Βόσμου να νιώθει άνετα στον χώρο της ΓΑΜΑ Εθνικής. Πέρα! Δεν είχα έρθει στο γήπεδο μέχρι πριν δύο χρόνια, αυτό ίσως και τρία, αν και έπαιζα μπάλα τη δεκαετία του 80. Ήρθε όμως ο Αντώνης ο Μαλιώρας και μου είπε ότι υπήρχε πρόβλημα με την παραχώρηση. Και αυτό το οποίο έκανα και πρέπει να κάνουμε όλοι όσοι έχουμε δημόσιο ρόλο, να προσπαθούμε ώστε να υπάρχουν αθλητικοί χώροι οι οποίοι να έχουν παραχωρηθεί στους Δήμους.
Κύριε Σιμπόπουλε, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχη και πρόσωποι του Δήμου μας. Κύριε Πρόεδρε της ΕΦΣ Μακεδονίας και εκπρόσωποι αυτής. Κύριε εκπρόσωποι του ΠΑΟΚ, εκπρόσωποι του τύπου, αθλητικού ρεπορτάζ, εκπρόσωποι αθλητικών σωματείων του Δήμου μας, αγαπητοί γονείς της Ακαδημίας μας, απλοί και αγνοί φίλαθλοι της Αθλητικής Ένωσης Εφόσμου, προπονητές, μικροί και μεγάλοι αθλητές, κύριε Πρόεδρε της Αθλητικής Ένωσης Εφόσμου, φίλε Γιώργο Σπυριάδη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε από καρδιάς που παρεσβρίσκεστε σήμερα μαζί μας και συμμετέχετε στη δική μας χαρά. Ένα θερμό χειροκρότημα στον Πρόεδρο, τον κύριο Σπυριάδη. Κύπελο, πρωτάθλημα και πολλές βραβεύσεις. Άξιος Γιώργος Σπυριάδη. Τερματοφύλακα, ο οποίος έχει καταφέρει ένα μοναδικό ρεκόρ να κρατήσει για 18 αγωνιστικές ημέρες ανέπαφη την εστία του. Να μην δεχτεί λοιπόν τέρμα για 18 ολόκληρους αγώνες. Ωραία της ομάδος της ΑΕΕ Βόσμου, με μεγάλη συμβολή και αυτός. Τελικό και έδωσε το πολύτιμο τρόπαιο στην ΑΕΕ Βόσμου. Ο κύριος Σίτσας θα κάνει την απονομή. Ο οποίος κύριος Σίτσας, θα σας πω ότι κατέχει αυτός ένα ρεκόρ στην ένωσή μας. Είναι από τους πρώτους σκόρερ στην ιστορία όλων των εποχών της Ένωσης. Ο πρόεδρος, ο κύριος Δημητριάδης, θα πονέμει στον τρόκαντο στέλιο. Καλησπέρα. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να παρευρίσκομαι σε αυτή την ωραία γιορτή, γιατί θεωρώ ότι η ΑΕΕ Βόσμου ήταν ένα από τα σωματεία που όλα αυτά τα χρόνια δεν μας έχουν δημιουργήσει ποτέ κανένα πρόβλημα. Θέλω να αποδώσω τα εύσημα στον πρόεδρο αυτής της ομάδος, η οποία την έχει οργανώσει κατά τέτοιο τρόπο που πραγματικά αξίζει να είναι και πέρα από τη Γάμα Εθνική. Ο προπονητής λοιπόν είναι Επικοινώνιο Τσουκαλίδης ο Γιώργος. Να περάσουμε στο βοηθό προπονητή, τον κύριο Νικολάου Νικόλαο. Αιώνιος έφηβος και ο coach, ο Νικολάου. Αμέσως μετά τον προπονητή δραματοφυλάκων, ο οποίος απουσιάζει στο εξωτερικό. Συνέχεια στον κύριο Κρυβετζή Ραφαήλ, το φυσιοθεραπευτή της ομάδος. Περιακά Μπαράς. Δυνατό, πιο δυνατό, έτσι. Το τεχνικό διευθυντή, το κύριο ιστορική βραδιά της ΑΕΕ Βόσμου. Ζεστέ ακόμη, είμαστε καθαρά, αποδυτήρια καθαρά και το δεξί χέρι του Προέδρου του Γιώργου του Σπυριάδη, ο οποίος σε κλίμα συγκίνησης και φόρτισης παραλαμβάνει το μετάλλιό του. Σε ευχαριστούμε εδώ, κύριε Φώτη. Κύριε Παγωνίδη, και από εδώ, έχει κάμερα από εδώ. Μπράβο Ανδρέα. Ο Αργυρόπουλος ο Δημήτρης, ο τερματολόγος μας. Είναι κοντού σε όλες τις κατηγορίες. Μεχταρά και από εδώ. Έλα, εσύ από εδώ λίγο να μας βάλει. Αφού είναι που δεν έχει κάμερα, ρε πρόεδρε.
Φίλος ο Λεωνίδας, παρακαλώ. Στόπερ, ο οποίος και αυτός συνέβαλε μαζί με τον Αργυρόπουλο, τον Ανδρέα και τον Δημήτρη και όλη την άμυνα να παραμείνει ανέπαφη η αιστεία. Μισό λεπτό, Θωμά, γιατί έχουμε και την επόμενη γενιά της Βόσμου, Κόμη. Ο Γκάρας, ο Θωμάς, λοιπόν, ο Στόπερ. Και να έρχεται και ο Ζαχαριουδάκης, ο Ανδρέας. Ανδρέας, Ζαχαριουδάκη. Μπράβο, Ανδρέα. Ο Κανακάρης, ο Γιάννης. Σε όλους τους ποδοσφαιριστές, είναι η βραδιά τους, είναι η τιμή που τους κάνουμε, γι' αυτό είμαστε όλοι παρόντες, για να τους τιμήσουμε με την ομάδα της γειτονιάς τους και της καρδιάς τους. Ο Καρατζά, ο Γλωλευτέρης. Και σε κύπελο και σε πρωτάθλημα, η εργαλεία του προπονητικού team. Ο Κυριακίδης, ο Αλέξανδρος. Ο Λάμι, ο Γιώργος. Πού είσαι, αρχηγέ? Άντε. Ο Λάμι, ο Γιώργος είναι ένας εκ των τριών αρχηγών της ομάδος. Ο Μαργαρίτης, ο Γιώργος. Επίσης ένας εκ των τριών αρχηγών. Ο Νινιατσούδης, ο Δημήτρης. Και αυτός ο Δημήτρης, ο νεαρός, μέλος της Ακαδημίας. Καταλαβαίνετε ότι γίνεται πολύ σοβαρή. Πολλά χρόνια και αυτός στην ομάδα, θα μου πει μόλις τώρα, δεν θυμάμαι. Το γνώρισα 7 χρονών, τώρα λογικά πρέπει να είναι 27. 28. Σέρτζιο, μέλος των τμήματων υποδομής, ο οποίος τηλεφώνει και αυτός στη μεγάλη ομάδα. Ο Παπαδόπουλος Αλέξανδρος για τη συνέχεια. Έλα, Αλέξανδρε. Ο Περτσιούνης, ο Αντώνης για τη συνέχεια. Και επιστρέφεις πίσω σε χρόνο ρεκόρ. Ο Πολίτης, ο Δημήτρης. Μας. Ο Σαπουτζής, ο Αντώνης, όπως ο Γιάννης, ο Άρης, ο Ανδρέας, ο τερματολόγος, αέρα δικά μου. Είναι μία στο 220 παιδιών. Ο Σπυριάδης, ο Κώστας. Εδώ παλικάρι και αυτοί. Που κοσμεί και αυτό σήμερα με την παρουσία του τη μεγάλη βραδιά της ΑΕΒΟΣ μου. Γιατί θα το ξέρετε ότι αυτά τα παιδιά έχουν γράψει σήμερα ιστορία. Καταφέραν να πάρουν πρωτάθλημα. Μισό λεπτό, Ανέστη, να μην φωτογραφεί ο Τάσος. Ο Ανέστη, λοιπόν, ήταν καθ' όλη τη διάρκεια του κυπέλου και του πρωταθλήματος, απουσίασε στα μπαράς, είχε υποχρεώσει με την Εθνική Ενόπλων, ο οποίος είναι σήμερα κοντά μας, ο Τεμπεσίρης, ο Αθανάσιος. Έλα, ρε, Τεμπε. Μηχανάκι. Ο Τρόκας, ο Στέλιος. Και μετά τον Τρόκα να έρθει και ο Φελεκίδης, ο Στράτος. Ο Τρόκας.
Λάκας ο Στέλιος, ο οποίος βραβεύτηκε από τους συναδέρφους του μαζί με τον Ρωμακόπουλο. Και κλείνουμε λοιπόν με τον Φελεκίδη το Στράτο και αυτός μέλος Ακαδημία μας. Δυνατό χειροκρότημα πριν πάμε να σηκώσουμε τις κούπες. Παρακαλέσω τον κύριο Συγκεκρίζω Ντάστιν με 1-0 με σκόρε τον Αγαπόπουλο και πάγω σε όλη Τούμπα. Και οι τρεις μαζί αρχηγοί είμαστε έτοιμοι. Για την Εύωσμου, για την πολυπότη όχι μόνο άνοδο κατάξει του κυπέλου και φυσικά ως πρωταθλητής και πλέον ως επιστρέφει στη γαμματική κατηγορία. Του είπε λοιπόν Νίκος, σίγουρα πώς να μην είναι χαρούμενος που βλέπει τόσο όμορφα πρόσωπα να χαμογελάνε σε μια οικογένεια τόσο μεγάλη. Εντάξει, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι όλοι, παίκτες, νίκηση, ποδοσφαιριστές. Πιστεύω ότι η χρονιά ήταν το απόλυτο το φετινό που κάναμε και για την περιοχή του Εύωσμου και για να ευχαριστήσουμε τη διοίκηση. Δώσαμε το 100% των δυνατών του μας και στο τέλος πετύχαμε το στόχο μας. Στην ημέρα του Δήμου μας τέτοιες επιτυχίες να βλέπουμε πάντα σε τέτοια γήπεδα τα παιδιά μας να γυμνάζονται. Είναι η πρώτη του γηπέδου, του αναγεννησμένου πλέον γηπέδου της ΑΕ Εύωσμου. Να είμαστε γεροί και τον χρόνο να πανηγυρίσουμε και πρωτάθλημα και κύπελο ξανά. Είτε σας παρακαλώ με τους προπονητές σας ανά τμήμα. Οι προπονητές να ετοιμάσουν τα τμήματα της Ακαδημίας. Θα παραλάβουν τα μετάλλια τους. Να ευχαριστήσουμε για την παρουσία τους για άλλη μια φορά τον πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιριστών Σωματείων Μακεδονίας, τον κύριο Σάββα Δημητριάδη, τον δήμαρχο Κοντελίου, τον κύριο Λεπίδη, τον αντιδήμαρχο Φιλισμού, κύριο Σίτσα Δημήτριο, τον εντεταλμένο αντιδήμαρχο Αθημερινότητας, ένας ακόμα από τους πρωταγωνιστές, ένας από τους αρχηγούς. Εσύ μεγάλωσες, γεννήθηκες εδώ, σε αυτή την ομάδα και τη βλέπεις να προδένει. Παρακαλείστε να παραμείνετε στην κερκίδα. Θα γίνει η απονομή των ακαδημιών μας. Θα παραμείνει ο Παπαδόπουλος και η κοπέλα μας. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, ήρθαμε να τη γιορτάσουμε. Ήταν μια δύσκολη χρονιά.
πιστεύω το αξίζαμε στο τύρι και δίκαια είμαστε εδώ. Προπονητές, κάτι που κράτησα, 20 χρόνια είναι πάρα πολλά, γεννήθηκε και μεγάλωσε. Η επιτυχία αυτή είναι κάτι ξεχωριστό για όλους εσάς, την καρδιά σας. Είδα πώς κρατούσε και το κύπελο. 8 χρονών ήρθα στις Ακαδημίες ΑΕΒΟΣ, μπορεί να είμαι 28. Καταρχήν, Σωτήρη, ευχαριστούμε που είστε εδώ, μας θυμάται την παρουσία σας. Κάνατε σε όλους γνωστό τις εγκαταστάσεις της ΑΕΒΟΣ μου. Είναι μια γιορτή για το ποδόσφαιρο. Είναι μεγάλη μας χαρά που βρισκόμαστε σήμερα στο σπίτι μας και γιορτάζουμε όλο αυτό. Μας έχει λείψει πολύ αυτός ο χώρος. Είναι στο κέντρο του ΕΒΟΣ μου, είναι εύκολα προσβάσιμος. Είναι η πηγή του ΕΒΟΣ μου για τα νέα τα παιδιά.